Προσέχετε πίσω, προσέχετε, προσέχετε. Κάτσε λίγο τώρα, πολύ γρήγορα. Ποιο σκύβει λίγο, σκύψε λίγο μωρί. Αυτό είναι το περιοδικό μας, αφιερώνουμε, έχει και άρθρο μέσα. Σε είναι ώρα να τη μεταφρέψουμε σιγά σιγά σε ένα πολιτικό φόρο. Μόνο πολιτικό, παρουσία στο αρτηρίο του πολιτικού, αλλά και οικονομικό φόρο. Θα δέψει το ενδιαφέρον, μόνο βεβαίως σημαντικού κόσμου της Ελλάδας, αλλά ευρύτερα της περιοχής των Βαλκανίων. Ένα σημαντικό οικονομικό φόρουμ. Φέτος είναι η Ρωσία τιμόμενη χώρα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον αντιπρόεδρο της Ρωσίας μια σειρά από ζητήματα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ενίσχυσης της οικονομικής εμπορικής συνεργειακής συνεργασίας. Του χρόνου, κάτι το οποίο θα ανακοινώσω σήμερα στην ομιλία μου, θα είναι η Κίνα τιμόμενη χώρα. Άρα η ΔΕΘ συμβαδίζει με την στρατηγική της χώρας για ανοίγματα σε μεγάλες οικονομίες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ΔΕΘ έχει πατήσει γερά στα πόδια της και είναι έτοιμη για άλλα. Και το πρακτορείο αναπτύσσεται. Το πρακτορείο πράγματι σε πολλούς τομείς και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι υπάρχει ανάγκη στον τόπο για έγκυρη και πλουραλιστική ενημέρωση.
τηλέφωνα, πού είναι και πιέτα. Κάτω. Νέα μελεμένη. Λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω εκεί. Ναι. Κάντε. Πάνω. Έτσι. Μπράβο. Τώρα λοιπόν, σε αυτή τη δικασία, η κυρία Μαυροϊδή και η οποία είναι ο Πέτσης. Από τον Πάρο. Πάμε. Ναι, εντάξει. Παρακολουθώ. Αυτή είναι η Να κάνουμε διάδρομο, πάμε πίσω να κάνουμε διάδρομο.
είναι το καλύτερο. Πριν από 15 μέρες πήραμε το βραβείο εκείνος και κάναμε παρασπάσουν μια καρδιόκατα 25 κιλά. Τα κρεβάτια. Σε παρακαλώ πάρτε ένα τηλέφωνο μας περιμένεις την πόρτα 16. Η πολιτική έχει μόνο αυτή και τουλάχιστον να σας γλυκάνουμε εμείς με το κλειστήφερο γλυκό του νοσοκομείου. Αυτή είναι μια από τις παιδικές μου αναμνήσεις από την Τζάμπη. В Салониках приглашается заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Владимирович Дворкович и премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, коллеги, для меня большая честь вместе с вами открыть российскую экспозицию на 81-й международной ярмарке в Салониках в Греции. Спасибо огромное за оказанную России честь стать основным партнером нынешней выставки здесь, в Салониках. Είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι και πανέλθω στην ρωσική αντιπροσωπεία σήμερα και να κηρύξω την έναρξη αυτού του περιπτέρου της Ρωσίας, η οποία είναι η μόνη χώρα σήμερα στην Ευρώπη. Эта выставка проходит в период перекрестного года культуры России и Греции, в период, когда контакты на самом высоком уровне между премьер-министром Греции и президентом России дали хороший импульс нашему взаимодействию во всех сферах, от политики, экономики до культуры и спорта. Η έκθεση αυτή γίνεται σε μια χρονιά που είναι αφιερωματικό έτος μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας και της Ελλάδας και γίνεται μετά από την συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών τον περασμένο Μάιο, του Βλαδίμιρ Πούτιν και του κ. Τσίπρα και δίνει μια πολύ καλή έναρξη έτσι ώστε να περάσουν σε νέα ποιοτικό επίπεδο οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Добрую волю и отличные политические отношения теперь нужно перевести в конкретные бизнес-проекты, выгодные для народов Греции и России. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας σήμερα το πρωί, υπάρχει η καλή θέληση. Το βασικό που μένει τώρα είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή την καλή θέληση, να χτίσουμε συγκεκριμένα project. И только что на российско-греческом деловом форуме мы убедили, что интерес бизнеса есть, сегодня будут подписаны некоторые соглашения, а на этой выставке экспозиции наших регионов, Татарстана, Ставропольского края, компании «Газпром», РЖД, российские технологии дадут возможность почувствовать, что мы можем делать вместе. Приветствую вас, спасибо большое, и еще раз благодарим премьер-министра за то, что согласился вместе открыть российскую экспозицию. Και μόλις τώρα στο επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε στο διπλανό χώρο, εκεί τονίστηκε η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε στα συγκεκριμένα βήματα. Ήδη υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες που υπογράφονται ή θα υπογραφούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη.
Και σήμερα εδώ πέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω επίσης άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να είσαστε μαζί μας στο άγγιγμα του περιπτέρου αυτά της Ρωσίας. Δεν μπορείτε να περάσετε.